θα σας πω για το θέμα του Συμβουλίου Επικρατείας και συγκεκριμένα για την αίτηση ακύρωσης που υπέβαλε ο Δήμος Χίου Δήμου πριν από ένα σχεδόν μήνα, 26 του Γενάρη, με την οποία ζητάμε την ακύρωση μιας κοινή υπουργικής απόφασης. Δηλαδή μιας απόφασης Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργού Εσωτερικών και Υπουργού Περιβάλλοντος, δυνάμει της οποίας διατάσσεται, αποφασίζεται η χωροθέτηση και η κατασκευή στη Βιάλ. Χωρίς τίποτα άλλο, άκρος αόριστη, άκρος αναδιολόγητη. Μαζί με την αίτηση ακύρωσης αυτή, η οποία έχει προσδιοριστεί να δικαστεί το Μάιο, τέλη Μαΐου, υποβάλαμε και αίτηση αναστολής. Αναστολή σημαίνει ότι μέχρι να βγει η απόφαση το αν είναι νόμιμη ή όχι αυτή η κοινή υπουργική απόφαση και αν θα πρέπει να εφαρμοστεί ή όχι, προσωρινώς να σταματήσει κάθε επενέργειά της, δηλαδή κάθε συνέπεια από την έκδοση της απόφασης αυτής. Είναι μια απόφαση 6420 της 30ης Νοεμβρίου του 2017, και η οποία περιλαμβάνει, όπως σας είπα, το θέμα της κατασκευής και της χωροθέτησης τελείως αναδιολόγητα. Για να μην μακρηγορούμε, η αίτηση αναστολής δεν έχει ακόμα εκδικαστεί, δεν ξέρω πότε θα εκδικαστεί. Εκείνο το οποίο εξεδόθη χθες από τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναστολών του ΣΤΕΕ είναι επιτρέπει να συνεχιστεί η λειτουργία της ΒΙΑΛ. Παρότι βεβαίως εμείς δεν ζητήσαμε να σταματήσει η λειτουργία της ΒΙΑΛ, εμείς σταματήσαμε, είπαμε να μην εκτελεστεί απόφαση. Σημαίνει να μην γίνει καμία επέκταση. Ούτως ώστε να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Λέει λοιπόν, επειδή προφανώς η Επιτροπή κατέληξε στο ότι τίθεται και θέμα νομίμου ή μη λειτουργίας της ΒΙΑΛ, είπε ότι επιτρέπουμε με τη συνέχιση, αλλά με τον όρο. Πρώτον, τα σπιτάκια που είναι μέσα, τα κοντέινερ αυτά, να μην υπερβούν τα 100. Με δεδομένο έγγραφο του Υπουργείου της προχτεσινό που λέει ότι υπάρχουν 90 μέσα καταλήμματα διαμονής, λέει ότι το πολύ μέχρι 100. Τι σημαίνει αυτό, ότι αν πάμε και μετρήσουμε και είναι 97, μπορούν να μπουν ακόμα 3. Εάν είναι 89, πρέπει να μπουν 11. Πάντως πρέπει να φτάσουν μέχρι 100. Μέχρι αριθμό 100, έτσι. Και ο δεύτερος όρος που θέτει η προσωρινή αυτή διαταγή είναι ότι δεν επιτρέπεται ο αριθμός των διαμενόντων να υπερβεί τους 1.274. Δηλαδή, σύμφωνα και με τα στοιχεία του Υπουργείου που λέει ότι είναι τόσοι σήμερα, λέει ότι μέχρι σήμερα φιλοξενούνται αυτοί, άρα το ανώτατο όριο είναι αυτοί που μέχρι σήμερα φιλοξενούνται. Δεν μπορεί να μπει κάποιος άλλος μέσα πέραν των 1.274 ατόμων. Αυτή είναι η έκφραση που είχαμε χθες αργά το απόγευμα. Πρακτικά τώρα δηλαδή, αυτό είναι αυτό το κομμάτι που λέτε, ότι μπορούν, αν αυτή τη στιγμή η κίσκη είναι 90, μπορούν να μπουν άλλοι 10 μέσα. Θεωρεί δεδομένο ότι είναι 90 βάσει του εγγράφου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Και αν έρθουν άλλοι 15 τώρα πρόσφυγες, πού θα τους πάνε? Δεν μπορούν να πάνε στη ΒΙΑΛ. Δεν μπορούν να πάνε στη ΒΙΑΛ. Αυτό δηλαδή αναφέρει η απόφαση του. Ναι. Ότι αν θέλει το Υπουργείο να συνεχίσει να λειτουργεί τη ΒΙΑΛ, θα πρέπει να τηρήσει αυτούς τους όρους. Ειρήστο εν παρόδο ότι ο Δήμος, πέραν της εξοδίκου που είχε καταθέσει, είχε επιδώσει τον Νοέμβριο που ζητούσε την έξωση του Υπουργείου από τη ΒΙΑΛ, προχωράει και σε αγωγή εξώσεως. Που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να λυθεί η μίσθωση. Να βγάλει απόφαση το δικαστήριο, όχι μίσθωση, δεν είναι μίσθωση, είναι δωρεάν παραχώρηση χρήσης. Διότι έχουν από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής έχουν παραβιαστεί στο έπακρον οι όροι της παραχώρησης. Έχουμε έτσι κάποια επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν τώρα? Το επόμενο βήμα είναι η εκτέλεση της προσωρινής διαταγής. Η εκτέλεση γίνεται με τη συνδρομή βεβαίως της αστυνομίας. Θεωρώ ο Δήμος θα διενεργήσει την εκτέλεση αυτή δια των οργάνων του, των αρμοδίων τέλος πάντων οργάνων. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί η συνδρομή της αστυνομίας. Λέω ότι σε περίπτωση ανάγκης. Απλούστατα, οι υπάλληλοι που υπηρετούν εντός της ΒΙΑΛ θα πρέπει να πειθαρχήσουν, αφού προηγουμένως βέβαια προβούμε σε μια καταγραφή του πόσοι οικίσκοι είναι τώρα και του πόσα άτομα είναι μέσα τώρα.